και 9 από το βιβλίο του Ιωήλ του Προφήτου, σελίδα 809. Ιωήλ ο Προφήτης, 800 π.Χ. Κεφάλαιο Β και εδάφιο 21. Β κεφάλαιο, 21 εδάφιο από το βιβλίο του Ιωήλ, του προφήτου Ιωήλ. Μη φοβουγή, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος τελικά μη μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουσιν, διότι το δέντρον φέρει τον καρπόν αυτού, ησικεί και ως εκδίδουσιν τη δύναμη αυτών. Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει σε εσάς πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα λόνια θέλουν συγγεμιστεί από σίτου και οι λινοί θέλουν συνυπερχυλήσει από ίνου και ελαίου. Και θέλω αναπληρώσει σε εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγε η Ακρίβος και η Ερυσίβη και η Κάμπη και το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίο εξαπέστειλα εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, ώστε έκαμε θαυμάσια μεσά. Και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί στον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας και δεν είναι άλλος ουδής και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί στον αιώνα. Και μετά τα λοεκχαίει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλω σου προφητεύσει εις σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνενυπνιαστεί ενύπνια και οι νεανίσκοι σας θέλουν συνδιοράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες χαίει το πνεύμα μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πύρκια τμήδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη αίμα πλην έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφυλακή. Και πάσο ώστε αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος εις τους υπουλείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα Σαφάτ. Αμήν. Ο προφητικός λόγος είναι θαυμαστός, αδερφοί, γιατί χρησιμοποιεί ανθρώπους τους οποίους ο Θεός πλημμυρίζει με το Πνεύμα Του το Άγιο, αγίους ανθρώπους, καθώς και ο Απόστολος Πέτρος μας βεβαιώνει ότι έχομεν και πρέπει να έχομεν βεβαιότερον των προφητικών εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα σε σκοτεινό τόπο. Και μέχρι πότε? Μέχρι να έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι η δεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύου σαφήσεως, διότι δεν ήλθεν ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Προφητικός λόγος λοιπόν είναι θαυμαστός, γιατί ο Θεός κινούσε στην Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου ανθρώπους, ώστε να φέρεται ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός Λόγος του Θεού, να καταγράφεται και έτσι να έχουμε σήμερα εμείς στα χέρια μας 2.800 χρόνια μετά τα λόγια που ο Ιωήλ ο προφήτης, και όχι μόνο βέβαια, εξέφρασε κινούμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου και τα οποία 2.800 χρόνια μετά να είναι τόσο επίσημα όσο δεν γίνεται, ιδιαίτερα για τη δική μας τη γενιά. Ποια γενιά? Αυτή που διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωήλ, διότι δου εν τες ημέρες εκείνες, καιρό εκείνο όταν εγώ επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ,
τότε θα συνάξω και όλα τα έθνη για να τους κατεβάσω στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Είναι λοιπόν τόσο επίκαιρο όσο τίποτα άλλο για τις δικές μας ημέρες. 2.800 χρόνια προχ της σημερινής ημερομηνίας γιατί αυτό το βιβλίο. Και όμως μιλάει τόσο αποκαλυπτικά και τόσο φανερά για το σχέδιο του Θεού που άρχισε τις έσχατες ημέρες, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αφού το παλαιότερο ο Θεός μίλησε προς τους πατέρας ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, τις έσχατες αυτές ημέρες ελάλησε προς εμάς του Υιού αυτού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων και δια του οποίου έκαμε και όλους τους αιώνες. Τότε λοιπόν μιλούσε πολλάκης και πολυτρόπος προφήτες ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, όπως και σήμερα ακόμη μιλάει για μας και μιλάει σε μας. Και η προτροπή του είναι μη φοβού, απευθύνεται στα τέκνα της Ιών, γιατί είναι γραμμένο ότι εμείς δεν προσήλθαμε εις όρος Σινά, αλλά εις όρος Σιών, την Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Απευθυνόμενος λοιπόν ο Λόγος του Θεού τότε για σήμερα, για τη Σιών, λέει μη φοβού, γιατί θα υπάρχουν αιτίες που θα πρέπει. Μη φοβού, αντιθέτως να χαίρεσαι και να εφραίνεσαι, διότι ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Η Εκκλησία του Χριστού ξεκίνησε μέσα από αυτή την προφητεία, εκείνη τη συγκλονιστική ημέρα που ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε στους μαθητάς του την επαγγελία του Πατρός, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, το οποίο απετέλεσε και την πρώτη ημέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτή είναι η μεγάλη, αδελφοί αγαπητοί. Στην Παλαιά Διαθήκη, είπαμε, ο Θεός μιλούσε με τους προφήτες, πολλάκης και πολυτρόπος, βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου, και δημιούργησε από το εκ του μηδενός ένα λαό δικό του, που ήταν ο λαός Ισραήλ. Και ο λαός Ισραήλ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά λαός ο οποίος βγήκε από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, ο οποίος γέννησε εξ επαγγελίας τον Ισαάκ. Και πάλι ο Ισαάκ γέννησε, αν και ήταν στήρα η γυναίκα του, όπως και η γυναίκα του Αβραάμ, η Σάρα, έτσι και η Ρεβέκα, η γυναίκα του Ισαάκ, ήτανε στήρα, και με προσευχή και με τη δύναμη του Θεού συνέλαβε και γέννησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ, ο οποίος μετονομάστηκε η δύναμη του Θεού, και εκ του Ισραήλ δημιουργήθηκε από το τίποτα, δηλαδή δημιουργήθηκε ένας λαός Θεού μέσα από τον οποίον ο Θεός θα έφερνε τη σωτηρία στους και θα εξελισσόταν όλο το έργο του Θεού. Πράγμα το οποίο έγινε από τον Ισραήλ, ο οποίος γέννησε 12 παιδιά, βγήκε ένας λαός μεγάλος, ο οποίος μεγάλωσε, αυξήθηκε στην Αίγυπτο σε καιρό εχμαλωσίας και από 70 περίπου άτομα τα οποία εισήλθαν στην Αίγυπτο, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξήλθαν σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού. Και τους οδήγησε ο Θεός στη γη Χανάν, στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι, στη γη της επαγγελίας της δικής τους. Πολύ πιο έντονα, όχι τώρα δια του Θεός, ούτε από τον Αβραάμ, που ήταν ο πατήρ της πίστεως και ο πατέρας του λαού Ισραήλ. Τώρα από τον ίδιον το Θεό, που είναι πατέρας, το Μωυσή, διά του Ιησού Χριστού, και εν Πνεύματι Αγίου όπως τότε, αλλά με μια διαφορετικότερη έκφραση του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός δημιούργησε
έναν καινούριο λαό, μοναδικό λαό, που δεν είναι τέκνα του Αβραάμ, αλλά είναι τέκνα του Θεού. Καθώς υπεσχέθη ότι όσοι εδέχθησαν τον Ιησού, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν, εάν πιστέψουν στο Λόγο του Θεού, αν εξητήσουν τον Θεό και επικαλεστούν το όνομα του Χριστού, να γίνουν τέκνα Θεού, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τέκνα Θεού. Είναι πλάσματα Θεού. Θεού γίνονται αυτοί που αποδέχονται τον Ιησού Χριστόν και επικαλούνται το όνομά Του και σώζονται. Και έτσι λοιπόν η υπόσχεση του Θεού ήταν ότι θα δημιουργήσει έναν καινούργιο λαό, πάλι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη επισκεπτόταν τους ανθρώπους, τους χρησιμοποιούσε και έφευγε. Τώρα όμως ο Θεός έχει προσδιορίσει κάτι πολύ 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 μεγαλύτερο. Την αιώνια υπόσχεση του Θεού, την επαγγελία του Πατέρα. Προσέξτε, όχι την επαγγελία του Θεού. Την επαγγελία του Πατρός, του Θεού Πατρός προς τους ανθρώπους. Είναι μία υπόσχεση που δίδεται σε αυτούς έχονται το Χριστό και μόνο αυτοί πιστεύουνε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος, Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, δέχονται το μέγα αυτό αποκεκριμένο και αποσεσιοποιημένο προκαταβολής κόσμου, το οποίο απεκαλύφθη τις έσκατες αυτές οι μέρες πριν 2000 χρόνια. Δέχονται ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και μάλιστα ο Μεσσίας, ο υπεσχημένος Μεσσίας από τον Θεό προς το λαό του και μάλιστα ο κεχρισμένος σωτήρας. Ένα μοναδικό πρόσωπο που είναι Θεός αλλά ταυτόχρονα και άνθρωπος, ώστε σαν Υιός του Θεού μπορεί να πλησιάσει το Θεό και σαν Υιός ανθρώπου μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο, ώστε με αυτό τον τρόπο να φέρει σε ένωση, σε ενότητα τον Θεό, τον Άγιο, τον Απρόσιτο, τον αναμάρτητο, οποίον κανένας άνθρωπος ποτέ δεν είδε, να τον φέρει σε ένωση με τον άνθρωπο, τον άθλιο, τον τυδανό, τον αμαρτωλό, όντας ο μόνος μεσίτης μεταξύ ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και δια του ανθρώπου αυτού του Ιησού Χριστού να υπάρξει μια τέλεια ενότητα. Ο Θεός να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να κατοικεί μέσα στην παρουσία του Θεού. Και αυτά όλα γίνονται, έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δια του Ιησού Χριστού, αλλά και με την επαγγελία του Πατρός, που είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Γι' αυτό η προτροπή του προφήτου του Θεού είναι: μη φοβάσαι γη, για όλα αυτά τα οποία γίνονταν τότε στην τέλεια αποστασία και ειδωλολατρία, ακόμη περισσότερο σήμερα σε μεγαλύτερη αποστασία και ειδωλολατρία, καθώς τόσες θεωρίες και θρησκείες ακούγονται, οι οποίες είναι εντελώς από τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, και αυτό μας το αποκαλύπτει και μας το συστήνει ο Χριστός: ο Λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι η απόλυτη αλήθεια. Και μέσα σε αυτά τα 2000 να υφίσταται η Εκκλησία, που σημαίνει η σωτηρία των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ξεκίνησαν όλα μόνο 120 άνθρωποι, λίγοι περισσότεροι από τους 70 που εισήλθαν στην Αίγυπτο στην Παλαιά Διαθήκη, βρέθηκαν στο ανώγιο της Πεντηκοστής, εμπιστευόμενοι τα λόγια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ: «Έως σου λάβετε δύναμη
όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει μέσα σας. Και μάλιστα το είχε περιγράψει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πάρα πολύ ωραία, ότι ποταμοί υδατοζώων θα ρεύσουνε εκ της χιλίας σας, και ερμηνεύει η Γραφή ότι τούτο το είπε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις Αυτόν, διότι δεν είναι το δεδομένο Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν εδοξάστη. Έτι δεν εδοξάστη. Με τον προφητικό λόγο λοιπόν προετοίμαζε και προετοιμάζει ο Θεός το έργο του, το οποίο έγινε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έγινε στα 2000 χρόνια και θα γίνει στις τελευταίες μέρες πριν έλθει το τέλος, όπου θα έρθει ο Κύριος να πάρει την Εκκλησία του. Το τέλος της διακονίας του Πνεύματος του Αγίου επί της γης. Γι' αυτό αποκαλύπτει τα τέκνα της αιών να χαίρεστε και να ευχαριστείτε εις Κύριον των Θεών σας. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει χαρά μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζει, μάλλον αγωνία, μάλλον φόβο, μάλλον απελπισία πολλές φορές, και η ελπίδα είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Και όταν φαίνεται ότι τα καταφέρνουνε και λένε ειρήνη, τότε έρχεται ευνίδιος όλεθρος αυτούς. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται μέσα στον κόσμο αυτό είναι τα τέκνα της Υιών. Είναι τα παιδιά του Θεού, στα οποία υπάρχει, όπως είπαμε, η επαγγελματρός. Είναι οι άνθρωποι που δέχονται τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και εμπιστεύονται απόλυτα τα λόγια του, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι πνεύμα και ζωή. Και έτσι λοιπόν όλο το έργο του Θεού ξεκίνησε από τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, το έργο το μεγαλειώδες της μετατροπής, της μεταμόρφωσης των ανθρώπων του κόσμου, παιδιά του Θεού, των αμαρτωλών σε άγια παιδιά του Θεού, των ανθρώπων με αγνωσία Θεού σε παιδιά με επίγνωση του Θεού και Πατρός. Μια τέλεια μεταμόρφωση, μοναδική, απίστευτη. Απίστευτη. Ένας άνθρωπος που ζει μέσα στο σκοτάδι, που δεν έχει φως καθόλου, που δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πάει, αλλά ταλαιπωρείται και ταλασνίζεται από διάφορες ανθρώπινες σοφίες και φιλοσοφίες, για να μην πω εμπολείς και σατανικές, τον άνθρωπο σε όλο και μεγαλύτερα δεσμά. Δεσμά αμαρτίας, δεσμά φιλοσοφίας, δεσμά αγνωσίας, δεσμά απώλειας, κόλασης, δεσμά θανάτου. Και μέσα σε αυτό το μαύρο σκοτάδι, όπως ήταν και ήμασταν ο κάθε ένας από μας, ξαφνικά άστραψε φως. Και φως όχι γήινο, αιώνιο. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από την επαγγελία του Πατρός, η οποία, αδερφοί αγαπητοί, εδόθη, άρχισε και συνεχίζει να υφίσταται. Περιμένοντας 10 μέρες από την ημέρα της ανάληψης του Ιησού Χριστού, τότε ήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σύμφωνα πάντοτε με τον προφητικό λόγο. Οτιδήποτε περιμένουμε στη ζωή μας για να είναι βέβαιο και ασφαλές, ότι δεν θα περιμένουμε ματέως, αλλά θα περιμένουμε με βεβαίωση να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι υπεσχημένο, καταγεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, και εάν εμείς πληρούμε τις προϋποθέσεις που επίσης είναι προφητευμένες και καταγεγραμμένες στο Λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να τις απολαύσουμε. Βλέπετε, πολλές χιλιάδες άνθρωποι
άκουσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να κηρύττει τα περί της βασιλείας των ουρανών, τη νέα διδαχή, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και πολλοί άνθρωποι έλεγαν από τα δεσμά του διαβόλου, ακόμη 500 άνθρωποι και επέκεινα έβλεπαν τον Ιησού να αναλαμβάνεται και άκουσαν τους αγγέλους να λένε μην παραξενεύεστε γιατί θα έρθει, αλλά εν τέλει 120 μόνο έμειναν πιστοί προσμένοντες με ελπίδα που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν την ιδιαίτερη ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόνο 120 άτομα παρέμειναν πιστά στην Ευαγγελία και με ελπίδα ότι δεν θα τους απογοητεύσει ο Χριστός. Εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να τονίσω ότι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες είναι η απογοήτευση, η απελπισία, ο φόβος και μάλιστα η απογοήτευση από το Θεό. Άλλα περιμέναμε να κάνει ο Θεός και άλλα έκανε και άλλα κάνει. Εκεί είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είναι κι άλλος διαχωρισμός. Πολύ μεγάλος διαχωρισμός, τον οποίο μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού μέσα από το βιβλίο του Μαλαχία του Προφήτου που λέει «Ο Θεός, σκληρή είναι η λόγη σου εναντίον μου» και με ρωτήσατε τι μιλήσαμε σκληρά εναντίον σου και εσείς είπατε «Μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών» και ποια η ωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζουμεν τους υπερηφάνους. Οι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν και οι πειράζοντες των Θεών και αυτοί εσώθησαν. Είναι λοιπόν η απογοήτευση που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο οποίος περιμένει από το Θεό πράγματα τα οποία ποτέ δεν έρχονται. Ή ακόμη δεν ήρθανε. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είχε τη φοβερότερη αποκάλυψη, γι' αυτό και ο Κύριος τον είπε ο μεγαλύτερος των προφητών. Τόλμησε, γιατί ήτανε παρησία, η οποία όμως μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούσε να την έχει, την οποία μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούσε να την έχει, να δείξει έναν άντρα 30 χρονών, ασήμαντο, το γιο καθώς ενομίζεται ενός μαραγκού, και της Μαρίας με άλλα 6, 7, 8 αδέλφια και να πει αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία, το οποίο θεωρεί το μεγάλη βλασφημία. Να αποκαλέσεις άνθρωπο Θεό. Και ήταν. Αν και ήταν η συνήθεια στους ανθρώπους τότε, καθένας έκανε τον εαυτό του Θεό όπως οι άρχοντες της Ρώμης, αλλά και πάντοτε. Όμως αυτό ήταν αλήθεια. Και όταν αυτός περίμενε πια ότι είναι ο Μεσσίας που θα ξεσύσει ο λαός Ισραήλ και θα κυριαρχήσει όπως καταλάβαινε τις γραφές, φοβερό αυτό, όπως ερμήνευε τις γραφές και θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο, ξαφνικά βρέθηκε στη φυλακή. Και εκεί άφηκε. Σύσσω ερχόμενος ή άλλων προσδοκόμεν. Η απογοήτευση φέρνει χώρισμα. Φέρνει το χώρισμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούει, ο Θεός δεν μπορεί να ακούει τον άνθρωπο που μιλάει σκληρά για αυτόν απογοητευμένος από το Θεό. Που έχει χάσει την ελπίδα του, την πίστη του. Αλλά συνεχίζει ο Μαλαχίας ο προφήτης. Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριο ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Μα λοιπόν είναι προσέχει και σε ακούει ο Θεός αυτά που λες ή όχι. Εάν μιλάς σκληρά για Αυτόν, αν τα λόγια σου ακούγονται σκληρά στα αυτιά του Θεού και δεν σε προσέχει και δεν σε ακούει. Αν μιλάς σκληρά για το Θεό, αν μιλάς σκληρά για τα αδέλφια σου, αν μιλάς σκληρά για την Εκκλησία,
απογοητευμένος, απελπισμένος, χωρίς πίστη δηλαδή, χωρίς ελπίδα. Δεν μπορεί να σ' ακούσει ο Θεός, κλείνει τα αυτιά του. Δεν το αντέχει αυτό. Αν όμως ο φόβος του Θεού, η ευσέβεια και η ευλάβεια βασιλεύουν στην καρδιά σου, πιστεύεις ότι τα λόγια του Θεού είναι αληθινά και ελπίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός σ' αγαπάει, τότε που λες είναι έφημα, είναι αληθινά, είναι σεμνά, είναι δίκαια, περιέχουν αρετή και έπαινο, και το Θεός να ακούει, να τα συλλογίζεσαι αυτά και να τα συζητάς στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου και με τους αδελφούς σου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητή, να ξέρεις ότι σ' ακούει ο Θεός, ότι σε φροντίζει, σε προσέχει ο Θεός. Όχι να νομίζεις τρομακτική παγίδα με συνέπειες τρομακτικές. Όχι να νομίζεις ότι σ' ακούει ο Θεός. Προσεύχομαι και μ' άκουσε. Δεν σ' ακούει. Εάν πραγματικά η σκέψη σου, η καρδιά σου, αλλά και οι επιθυμίες της σαρκός σου, η όρασή σου, τα λόγια σου, βάρεστα εις το Θεό, ώστε πραγματικά ο Θεός να χαίρεται να σ' ακούει. Να έχεις παρησία δηλαδή, ότι αυτά που λες είναι κατά το θέλημά του. Και το θέλημά του τι είναι? Αγάπη, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, αλήθεια. Και τότε έχεις παρησία, γνωρίζεις ότι σ' ακούει, που σ' ακούει θα σου απαντήσει. Αλλιώς προσευχόμαστε μάταια. Εγώ, αδερφοί αγαπητοί, όταν το διάβασα αυτό και το συνειδητοποίησα, τρόμαξα. Λέω, για σκέψου, Κύριε, μ' ακούς ή δεν μ' ακούς? Μ' ακούς ή νομίζω ότι μ' ακούς? Μ' ακούς ή πιστεύω ότι μ' ακούς, αλλά δεν μ' ακούς εσύ? Και είναι εύκολο, αδερφοί αγαπητοί, να ξεχωρίσουμε πότε μας ακούει ο Θεός. Και αν μέχρι τώρα έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κρίνει, έχουμε κατακρίνει, έχουμε μιλήσει σκληρά για το Θεό, για τους αδελφούς μας, για τους ανθρώπους, για τους εχθρούς μας, τώρα είναι ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα να μετανοήσουμε, τώρα να επιστρέψουμε και να πούμε, συγχώρεσέ με Θεέ μου, θέλω να μ' ακούς. Και ο Θεός άκουσε και ακούει αυτά τα πράγματα, γράφει βιβλίο ενθυμίσεως, ευλογιών. Αλλά υπάρχει και ομολογία που λέει ο Θεός, αυτή είναι η δική μου. Μην έχω την αυτοδικαίωση και την πεποίθηση ότι είμαστε του Χριστού επειδή αναγεννηθήκαμε, επειδή βαφτιστήκαμε εν ύδατη, εις άφεση αμαρτιών, ή ακόμη επειδή μας βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, ή ακόμη γιατί προφητεύουμε, ή ακόμη γιατί υπηρετούμε. Μην έχουμε αυταπάτες. Δεν μας ακούει ο Θεός εάν τα λόγια μας δεν είναι ευάρεστα, αλλά είναι σκληρά ενώπιον του. Δεν του Κυρίου. Αν τα λόγια μας δεν είναι ευάρεστα εις το Θεό, αλλά είναι σκληρά. Και όταν δεν σε ακούει ο Θεός και δεν σε προσέχει, υπάρχουν συνέπειες μέσα στη ζωή και στην οικογένεια και στην, του κάθε ανθρώπου, όπως είπα, είτε επί προσωπικού είτε επί οικογενειακού, αλλά είτε και επί εκκλησιαστικού επίπεδου. Συνέπειες σοβαρές. Δεν έχεις την εύνοια του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου και εσύ δεν είσαι του Χριστού. Λάθος κάνεις. Και θα βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρία. Και συνεχίζει ο Κύριος μας πάρα πολύ απλά, σκληρά, αλλά αληθινά. Αυτούς εγώ ετοιμάζω. Αυτούς που δεν με μιλάνε σκληρά και με διώχνουνε, αλλά μιλάνε ευάρεστα για μένα, τα λόγια τους είναι ευάρεστα σε μένα, και αυτούς εγώ τους ετοιμάζω
και τους θεωρώ πολύτιμά μου. Και αυτούς εγώ θα σπλαχνίζομαι, θα ευλογώ και όταν θα επιστρέψουν σε μένα, τότε θα διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ δικαίου και αδίκου και τη διαφορά του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος των Θεών. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, και τον έσχατο αυτό καιρό να μετανοήσουμε. Να μετανοούμε κάθε... Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και θα μας βγάλει έξω από το ανώγιο της Πεντηκοστής. 500 και 120 περίμεναν. Γιατί? Μήπως δεν τον είδαν, δεν τον άκουσαν, δεν τον είδαν να αναλαμβάνεται, δεν άκουσαν τους αγγέλους. Γιατί? Γιατί δεν ήταν εκεί? Γιατί ο Χριστός ήταν μαζί τους να τους ετοιμάσει και να τους φέρει. Να το ξαναπώ. Εδώ ήλθαμε, όχι εμείς, ο Χριστός μας φέρνει. Γιατί? Για να μας ετοιμάσει. Με το Λόγο Του. Δύναμη του Πνεύματος Του, του Αγίου, να μας αποκαλύψει την επαγγελία του Πατρός. Εάν όμως παραμένουμε σε λόγια σκληρά, σε σκέψεις σκληρές για τα αυτιά του Θεού, γιατί μπορεί στα αυτιά μας να μην φαίνονται λόγια σκληρά. Εάν δεν μετανοήσουμε και δεν επιστρέψουμε, τότε δεν θα βρεθούμε στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Δεν θα είμαστε έτοιμοι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως οι υποσχέσεις του Θεού για αυτούς που θα μείνουν είναι συγκεκριμένες και πολύ ευλογημένες. Και έχουν παρελθόν και μέλλον. Εφραίνεστε λοιπόν τα τέκνα της Ιών, διότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς, στην Εκκλησία του Χριστού, πρώιμον βροχήν εγκαίρος, προφητικός. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, εκεί, στο ανώγιο της Πεντηκοστής, στα 120 άτομα, που από εκεί ξεθχύθηκε ο Λόγος του Θεού σε όλη την οικουμένη. Και έγιναν χιλιάδες και μυριάδες και κύρια μέχρι σήμερα αυτοί που δέχτηκαν τον Χριστό. Από 120 αγράμματους και ιδιώτες. Και συνεχίζει ο προφητικός λόγος. Και σε εσάς όμως. Και έδωκε βροχήν και όψιμον βροχήν ως πρώτερον. Με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκε ο Παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα εργάζεται και στην τελευταία και είναι η Εκκλησία του Τεώνα, που άρχισε η πρώιμος βροχή στην Αμερική, στη Ρωσία, στην Ουαλία, τα ίδια χρόνια, στην αρχή του αιώνα, από το 1890 με 1915 και 1920. Η φοβερή ακίνη αναζωπήρωση που ήρθε τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο από ένα μικρό χωριουδάκι, θα έλεγα, Ασούζα της Αμερικής, όπου ένας έγχρωμος ποιμένας, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού μαζί με μια πολύ μικρή ομάδα φτωχών ανθρώπων, εξήτησαν και έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όπως εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Και από εκεί ξεχύθηκε το Πνεύμα το Άγιο σε όλη την οικουμένη. Όπου έχω πάει, αδελφοί, στο εξωτερικό, σε εκκλησίες προφανώς, εκείνο που βλέπω είναι ότι οι εκκλησίες έχουν δημιουργηθεί μεταξύ του 15 και του 30. Μέσα σε αυτά τα 10-15 χρόνια κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη από τρεις βασικές εστίες. Αμερική, Ρωσία, πάνω στο βουνό, πώς το λένε τέλος πάντων, στον Κάφκασο, μπράβο, στον Κάφκασο, και στην Ουαλία, στην Ευρώπη. Πρώιμος βροχή, η οποία δεν έπαψε και μέσα σε πολύ λίγα χρόνια όλη η οικουμένη γνώριζε για το Πνεύμα το Άγιο και το εξητούσε. Όμως, καλύτερη εκκλησία στον κόσμο, συγχωρέστε μου, θα το πω, θα καταλάβετε, είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής όταν περπατάει καλά. Και η χειρότερη εκκλησία στον κόσμο είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής όταν ξεφεύγει. Και εκείνη η εκκλησία της Ασούζας που έλαβε αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου χωρίς να ξέρουν, όπως την Πεντηκοστή.
η οποία έφερε και την αναζωπήρωση σε όλο το δυτικό και όχι μόνο, ξέρετε πως ξέπεσε. Γιατί μέσα από άλλες δοξασίες εκοσμικευμένες έφεραν το φρόνημα του κόσμου και έσβησε το Πνεύμα το Άγιο. Έσβησε. Και τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι εκκλησίες της, όχι όλες, σε όλο τον κόσμο, να μην πω σκληρές κουβέντες και μ' ακούει ο Θεός, γιατί θέλω να μ' ακούει, δεν στέκονται καλά. Γιατί ο διάβολος επετέθη, όχι κατά μέτωπο, γιατί δεν μπορεί, γιατί είναι ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά επετέθη πλαγίως, φέρνοντας το φρόνημα του κόσμου μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τόσο πολύ ευλογήθηκαν και υπερηφανεύτηκαν. Όμως δεν σταμάτησε η αναζωπήρωση. Σήμερα βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σήμερα οι εκκλησίες σε όλο τον κόσμο είναι σε ελευθέρα πτώση. Μιλάω για τις αναγεννημένες εκκλησίες. Ελευθέρα πτώση. Γι' αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια ανθρώπων που ζούνε στην Αμερική σε πολύ μεγάλες εκκλησίες. Και ο τρίτος γάμος πάει και έρχεται. Τα τραγουδάκια και οι χοροί πάνε και έρχονται. Να μην αναφερθώ περαιτέρω. Αλλά όλοι ξέρουμε και κανένας δεν είναι έξω από αυτό το οποίο γίνεται. Όμως ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση. Εις εσάς ήρθε βροχή πρώιμος, έρθει και όψιμος βροχή όπως το πρώτερο. Μία βροχή που τότε ήλθε για να κηρυχθεί και πάλι το Ευαγγέλιο, αλλά το αληθινό Ευαγγέλιο, τούτο το Ευαγγέλιο, όχι ψευδεσκαλίες και διδασκαλίες αιρέσεων, αιρέσεις απολίας, το Ευαγγέλιο της αλήθειας, να κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Εκείνο λοιπόν μας αναγγέλει προφητικά ο Λόγος του Θεού και περιμένουμε, είναι την όψιμον βροχή στον καιρό της οψίμου βροχής. Και που έδωσε τότε ο Χριστός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι «Μείνατε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας». Η εντολή της έσχατες ημέρες είναι «Ζητείτε τον καιρό της οψίμου βροχής και ο Κύριος θα κάνει κατακλυσμό ώστε το χωράφι του κάθε ενός ξεχωριστά, του κάθε ένα ξεχωριστά, θα καρποφορήσει ανάλογα με το ζήλο του, την εξήτησή του και την αφιέρωσή του στο Θεό. Και πάλι με τον παράκλητο το Πνεύμα της αληθείας. Και τότε λέει, τι όμορφα που τα λέει ο Λόγος του Θεού, τα λόνια θα γεμιστούν από στάρι, καρπί. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για το στάρι, ξέρετε τι έχει πει. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον σύστηνε, έλεγε «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν Ιωάννια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, ο οποίος είναι ισχυρότερος μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάξω τα υποδήματά του, αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή», λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πριν ακόμη εξέλθει στη διακονία του Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτόν μιλάει λέγοντας, ο οποίος κρατάει το πτιάριον στο χέρι του για να καθαρίσει το αλώνιον αυτού, ώστε να συνάξει το σύτον εις την αποθήκη, το δε άχυρο να κατακαύσει εμπειρία σβέστο. Και ο προφητικός λέω λόγο, τα αλώνια θα γεμίσουν από σιτάρι, καθαρό σιτάρι, αγίους ανθρώπους του Θεού, ανθρώπους που δέχτηκαν τον Χριστό, που αφιέρωσαν τη ζωή τους και αφιερώνουν τη ζωή τους, αλλά ιδιαιτέρως ανθρώπους που είναι φοβούμενοι τον Κύριο και ευλαβούμενοι το όνομα αυτού, και τούτο αποδεικνύεται από τα λόγια τους
που είναι ευάρεστα εις το Θεό, άγια. Όχι λόγια απελπισίας χωρίς ελπίδα, απογοήτευσης, θλίψης χωρίς χαρά, όχι λόγια χωρίς αγάπη, αλλά ιδιαιτέρως όχι λόγια χωρίς αλήθεια. Και τότε, κοιτάξτε αδερφοί, όμορφες υποσχέσεις. Και θέλω να σας παρακαλέσω αυτό όλοι μας να το πάρουμε σαν γιατί είναι. Και τότε θα αναπληρώσω εις εσάς. Σε ποιους εσάς? Σε εσάς που είστε του Χριστού. Όχι κατά τη γνώμη σας και με τη φαντασία σας, αλλά βεβαιωμένη άποψη του Λόγου του Θεού. Γιατί δεν έχει σημασία τι λέτε εσείς για μένα και εγώ για σας. Σημασία έχει τι λέει ο Χριστός για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και εγώ δεν ξέρω για σένα τι λέει ο Χριστός. Και μπορεί να μην ξέρω και για μένα τι λέει ο Χριστός, αλλά μπορώ με τα πάσης βεβαιότητος να υπολογίσω μέσα από το Λόγο του Θεού τι λέει ο Χριστός. Αν εγώ μιλάω σκληρά, δεν είμαι του Χριστού, δεν με ακούει, δεν με προσέχει. Αν εγώ μιλάω με παράπονο, με πίκρα, με ζήλιο, με ζήλια, αν κρίνω, κατακρίνω, καταδικάζω, δεν είμαι του Χριστού. Ο Χριστός όμως λέει για τους δικούς μου, τους οποίους ετοιμά και τους οποίους θεωρώ ότι είναι τα πολύτιμά μου, για σας θα ανοπληρώσω τα χρόνια τα οποία κατέφαγε η ακρής, ο βρούχος, η ερυσίβη, η κάπια, σαν το στράτευμα το δικό μου το μεγάλο, για να σας εκπαιδεύσω, να σας διορθώσω και να σας ευλογήσω, το οποίο εγώ εξαπέστειλα εναντίον σας. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι καιρός του βρούχου, της ακρίδος, της ερυσίβης και της κάμπιας. Ας ξέρουμε όλοι μας ότι είναι το στράτευμα του Κυρίου, το οποίο ο Θεός αποστέλει στην πατρίδα μας την Ελλάδα, που είναι πλημμυρισμένη από είδωλα, από μάγους, από επαϊδούς, από αστρολόγους, από αστρονόμους, από μοιχείες, από ακαθαρσίες, από διαστροφές, από πλεονεξία, από κακία. Ο Θεός στέλνει το στράτευμα του το μέγα, την ακρίδα, το βρούχο, την ερυσίβη και την κάπια, για να φέρει σε μετάνοια και να είναι η συνετή. Γιατί μόνο οι συνετοί θα εννοήσουν, λέει ο Λόγος του Θεού. Ώστε ο Άγιος με την προετοιμασία του Χριστού να γίνεται πιο Άγιος. Ο δίκαιος με την προετοιμασία του Χριστού να γίνεται πιο δίκαιος. Ο πιστός πιο πιστός, ο αγαθός πιο αγαθός, ο ευλογημένος πιο ευλογημένος. Και ο έτοιμος πιο έτοιμος. Και εσείς θα φάγετε αυθόνος και θα χορταστείτε και θα δοξάσετε το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, ο οποίος έκαμε θαυμάσια με σας. Όχι σε σας μόνο, ο οποίος έκανε θαυμάσια με σας. Και θα γνωρίσετε εσείς ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο δικός σας. Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Τώρα το πιστεύουμε, τότε θα το γνωρίσουμε όταν θα δούμε τη δόξα Του, όταν θα δούμε το στράτευμα το μέγα που έρχεται εναντίον, μετατρέπει ο Θεός όπως συνηθίζει την κατάρα σε ευλογία, την ταπείνωση σε δόξα, τη θλίψη σε χαρά, την ταπείνωση και ύψωση. Μόνο ο Χριστός θα το κάνει. Και θα το κάνει, αδελφοί. Θέλει, μπορεί, θα το κάνει. Μόνο εμείς να φροντίσουμε τον εαυτό του ο καθένας, ακόμη την οικογένειά του ο καθένας, εφόσον έχει, το περιβάλλον του ο καθένας, τα λόγια μας, οι σκέψεις και οι επιθυμίες μας,
να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Να μην μιλάμε σκληρά κατά την περιγραφή που ο Θεός έκαμε σε μας και κάνει, αλλά να μιλάμε αγαθά, ευλογημένα. Μην είμαστε προκατηλημένοι ποτέ εναντίον ανθρώπων, εναντίον εκκλησιών, εναντίον του οποιοδήποτε, αλλά να είμαστε με αγάπη και με ελπίδα ότι και εμάς θα μας διορθώσει και θα μας ευλογήσει και όλους τους άλλους, γιατί είναι Θεός αγάπης, ελέους και εκτιρμών, αλλά πλέον γιατί είναι ο κατάλληλος καιρός. Ο Κύριος έρχεται. Ας ετοιμαστούμε να απαντήσουμε Κύριον τον Θεό μας. Και η ετοιμασία αυτή, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται πάντοτε με τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, αλλά γίνεται και από μας πάντοτε με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Θυμηθείτε ότι είναι γραμμένο ότι οι ασθένειές μας συμβοηθεί καθώς υπέρ μεσητέει προς τον Πατέρα ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Πληρούστε λοιπόν Πνεύματος Αγίου. Μιλάτε ξένες γλώσσες, ψέλνετε σε ξένες γλώσσες, γιατί θα προσευχηθούμε, λέει η Γραφή, με το νου, αλλά εμείς δεν εξεύρωμε πώς και τι να προσευχηθούμε. Να προσευχηθούμε και δια του Πνεύματος του Αγίου, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, γιατί Αυτός ξέρει το φρόνημα του Θεού και ξέρει να ζητάει κατά το θέλημα του Θεού, ώστε ο Πατέρας ευνά καρδίες και νεφρούς, ανταποκρινόμενος την προσευχή μας δια Πνεύματος Αγίου, να φέρνει στη ζωή μας την προσχεδιασμένη, προφητευμένη, μεγάλη ευλογία των εσχάτων ημερών, την ετοιμασία μας για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν.